Συναντηθήκαμε από κοντά και τα είπαμε με τον Βασίλειο, τα είπαμε και τηλεφωνικά. Όχι, γιατί... το λέω γιατί τον είχα προσκαλέσει στην Αρθεδό και μου είπε ότι ακόμα δεν νιώθει πολύ άνετα να πάει σε πλατό. Ναι, ναι, έτσι είναι, ισχύει αυτό. Δεν μου είπε ψέματα, φαντάζομαι. Όχι, όχι, όχι. Πάντα λέει αλήθειες ο Βασίλειος. Το θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Ότι 7 μήνες πριν είχε κάνει μια πολύ σοβαρή χειρουργική επέμβαση στην καρδιά. Όμως η περιπέτεια υγείας δεν τελειώνει το Βασίλειο εδώ, γιατί εδώ και 2 μήνες βασανίζεται με ένα νέο πρόβλημα υγείας. Έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής εντελώς, την φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή. Οι γιατροί ψάχνουν να βρούνε το πρόβλημα. Δεν θα σου πω τι είναι, είναι αρκετά σοβαρό, αλλά είναι πάρα πολύ αισιόδοξος, το πολεμάει και μας λέει κιόλας και για το μοναχισμό που κάποια στιγμή θέλει να τον ασπαστεί. Για πάμε. Πάνε μόλις 7 μήνες από τότε που ο σχεδιαστής μόδας Βασίλειος Κοστέτσος υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Ο διακεκριμένος σχεδιαστής είχε αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη διακριτικότητα το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε, ξαφνιάζοντας γνωστούς και φίλους με την τότε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό, φορώντας τη χειρουργική του ρόμπα. Ο Βασίλειος Κοστέτσος υπευλήθη σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς πέρσι στις 12 Μαΐου. Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και λίγο καιρό μετά ο σχεδιαστής φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Downtown, δείχνοντας σάφοντα το σημάδι της τομής που, όπως λέει, του άλλαξε τη ζωή. Ο Βασίλειος, λίγους μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση, μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή μας, περιγράφοντάς μας πόσο έχει αλλάξει η ζωή του μετά το χειρουργείο. Αυτό που προκαλεί εντύπωση όμως είναι η αποκάλυψη του σχεδιαστή πως μετά το χειρουργείο αντιμετωπίζει και νέο πρόβλημα με την υγεία του, λέγοντας πως παραλύουν οι μύες του. Θεωρώ, ξέρεις, ότι δεν είμαι ο ίδιος. Είμαι, ξέρεις, κάπως διαφορετικά. Αισθάνομαι διαφορετικός. Πόσο μερικές φορές που είσαι σαν χαμένος έτσι σε μια κατάσταση, ξέρεις, δεν ξέρεις πώς να λειτουργήσεις. Κάπως έτσι αισθάνομαι. Τώρα έχει υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζεις? Έχω κάποια προβλήματα, ναι. Είμαι σε συνεχείς εξετάσεις. Προσπαθούν οι γιατροί, ξέρεις, να βγουν ακριβώς, ξέρεις, τι μπορεί να συμβαίνει. Αν αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, έχει σχέση με το θέμα της εγχείρησής μου, δηλαδή με το θέμα της καρδιάς, με αυτό το πρόβλημα που είχα, ή αν είναι κάπου από κάποιο άλλο πρόβλημα στον οργανισμό. Είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα. Τώρα με τους μυς μου, ότι μπορεί παραλύουν οι μυς μου. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς, ψάχνουμε να το βρούμε. Γενικά δεν το βρίσκουν. Αλλάζω φάρμακα, αλλάζω διατροφές, αλλάζω γενικά τον τρόπο ζωής μου, ας πούμε, το φαγητό μου, το πόση ώρα περπατάω, όλα αυτά τα πράγματα. Η πίστη του Βασίλειου Κοστέτσου στο Θεό είναι πιο έντονη μετά το χειρουργείο, ενώ σκέφτεται κάποια στιγμή να γίνει μοναχός. Έχεις δηλώσει ότι θα ήθελες κάποια στιγμή να γίνεις μοναχός? Ναι, θα ήθελα. Θα ήθελα πάρα πολύ και να βοηθήσω και ανθρώπους οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι, γιατί αειδιασμένοι, αν θέλεις, από όλα αυτά που συμβαίνουν στην Εκκλησία, να τους προσεγγίσω και να τους καθοδηγήσω, να τους συμβουλέψω, να τους διδάξω, ξέρεις, κάποια πράγματα. Ο Βασίλειος Κοστέτσος, μάλιστα, αποκαλύπτει και πώς θα περάσει τις γιορτές του. Αυτά τα Χριστούγεννα, πού θα τα περάσεις και με ποιους θα είσαι? Θα αφιερώσω το χρόνο μου καθαρά στην οικογένειά μου. Θα πάω να δω τον πατέρα μου, το οποίο έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό και είναι γνωστό, ξέρεις, ότι πάσχει από Αλτσχάιμερ και νοσηλεύεται σε μια κλινική. Θα περάσω κάποιο χρόνο μαζί του και μετά ο υπόλοιπος χρόνος θα είναι με την υπόλοιπη οικογένειά μου. Εγώ να ευχηθώ περαστικά. Και να πω και το εξής, ότι ο Βασίλειος Κοστέτσος είναι ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, πολύ καλόψυχος, πολύ δοτικός, που στην πορεία του και στην καριέρα του έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, κάτι που δεν είναι γνωστό, σε πολλούς τομείς. Σε πολλούς τομείς. Εύχομαι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχει βοηθήσει, το περνάει δύσκολο να είναι δίπλα του. Έχει απομονωθεί αρκετά. Επειδή όμως το ξέρω, το λέω, και επειδή πολλοί δεν του έχουν εφερθεί όπως του αρμόζει και του αξίζει. Αχάριστα του έχουν εφερθεί. Αλλά να σου πω κάτι, έχει τέτοια δύναμη ψυχής ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και επίσης τον εαυτό του, και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και με τη βοήθεια του Θεού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.